φρένο στο σχεδιασμό του Δήμου Ηρακλείου για τη λειτουργία μόνιμης λαϊκής αγοράς στο δημοτικό ακίνητο μπροστά από τις φυλακές της Νέας Αλικαρνάσου, βάζει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το οποίο αναδιπλώνει την αρχική του στάση, προκαλώντας ευνηδιασμό στη Λότζια, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να πραγματοποιεί πριν από λίγες μέρες συνάντηση με στελέχη του Υπουργείου. Αρκετά μας ευνηδίασε. Η δέσμευση της Γενικού Γραμματέως ήταν ότι θα επανεξετάσει το θέμα με την αλλαγή της κυβέρνησης. Θα συσταθεί μια επιτροπή από εμπειρογνώμονες και από τεχνικούς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τη συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου. Είχα μια συνάντηση με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Σαμάκη, και μπορεί να το ξεκαθαρίσει. Δεν είναι τελειωμένο ότι δεν θα πάει λαϊκή εκεί πέρα. Δεν χάθηκε η μάχη. Και όλα αυτά συμβαίνουν λίγες μέρες πριν την προκήρυξη του έργου της διαμόρφωσης του χώρου μπροστά από τις φυλακές Αλικαρνάσου, βάζοντας παράλληλα στον πάγο το σχεδιασμό του Δήμου για τη μεταφορά της λαϊκής αγοράς στον επίμαχο χώρο. Ο στόχος μας ήταν το Σεπτέμβριο ή Νοέμβριο, εν πάση περιπτώσει, από Σεπτέμβριο ως Νοέμβριο, να είχαμε μια μεταφορά της λαϊκής της Αλικαρνάσου ή και νωρίτερα. Οι αλλαγές που προέκυψαν στην κυβέρνηση έκαναν το Υπουργείο να επανεξετάσει ουσιαστικά τη στάση του. Δεν είναι κατά ανάγκη αρνητικό, όμως θέλει να δει από την αρχή τη διαδικασία της ασφάλειας ουσιαστικά των πολιτών. Το ζήτημα θα τεθεί επιτάπητος στη συνεδρίαση της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών με στόχο να βρεθεί μια προσωρινή λύση για τη μεταφορά της λαϊκής αγοράς από την οδό Αρτεμισία σε άλλους δρόμους, με τον Γιώργο Σισαμάκη να υποστηρίζει ότι θα τηρηθεί ο στόχος για τη 12μηνη λειτουργία όλων των λαϊκών αγορών. Θα συζητηθεί για να βρούμε μια φόρμουλα έως ότου λυθεί τελικά το ζήτημα μπροστά στις φυλακές. Ο κόσμος θα ξέρει ότι πέρα από το 12μηνο δεν θα πάει, αλλά θα γίνεται κύκλος. Θα βρούμε και εκεί 3 δρόμους με 4.